προαναγγείλει πολιτική κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης, να μην χάσουμε την υποστήριξη των πληθυσμών μας. Έχει σημασία να δώσουμε μήνυμα στις αγορές ότι μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, ότι είμαστε αξιόπιστοι, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε πάνελ στο Φόρουμ των Δελφών, στο οποίο συμμετείχε ο Ματίας Κόρτμαν, Γενικός Γραμματέας του OECD. Δεν μπορούμε να αντέξουμε για καιρό τις υψηλές τιμές στην ενέργεια. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά μέτρα για την ενέργεια, σημείωσε, ζητώντας να μην κερδίσουν οι δυνάμεις του λαϊκισμού. Στις επόμενες φράσεις του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός φαίνεται να εκδηλώνει την ήδη υπάρχουσα ατμόσφαιρα πανολεθρίας που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην κυβέρνηση. Η δίχρονη κορονοχούντα με τα πρόστιμα και τα μέτρα διχασμού έφθυρε σταδιακά και με μεγάλη δυναμική τη δημοσκοπική εικόνα της μέχρι σήμερα αυτοδύναμης κυβέρνησης. Ακόμα και συστημικές δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να καθιερώνεται κάτω από το 30%. Οι αιμονές του Μαξίμου στην αντιρωσική ρητορική αλλά και στη ραγδαία απολιγνητοποίηση που θα στοιχήσει πολύ ακριβά ενεργειακά στη χώρα μας ήταν απλά το κερασάκι στην τούρτα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει χάσει την εμπιστοσύνη μιας πολύ μεγάλης μερίδας του ελληνικού λαού, ακόμα και των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που αποτυπώνεται πλέον ακόμα και στα λόγια του Πρωθυπουργού. Αν αυτό δεν συμβεί, θα ξοδέψουμε ως κράτος πόρους για να συγκρατήσουμε τις τιμές. Αν δεν πάρθει απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα δράσουμε μόνοι σε εθνικό επίπεδο. Δεν πρέπει να χάσουμε για οικονομικούς λόγους την υποστήριξη των πληθυσμών μας. Βγήκαμε από την πανδημία. Πώς το είπατε αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ? Τότε γιατί συνεχίζονται τα κορονομέτρα? Και ελπίζαμε ότι θα συνεχίζονταν η μεγάλη ανάπτυξη. Κανείς δεν περίμενε πόλεμο στην Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρξουν μεγάλες επιπλοκές στην παγκόσμια οικονομία. Αν σας άρεσε το βίντεο που παρακολουθήσατε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και κοινοποίηση για να φτάνει η αλήθεια πιο μακριά. Κάντε εγγραφή και χτυπήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ενημερώσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε παρόμοια βίντεο ή κάνουμε live εκπομπές.